Έτσι κι αλλιώς είναι ο δεύτερος γύρος λόγω ευρωεκλογών. Αν βάλουμε την περιοδία των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών, την έχουμε δει όλοι. Έχουμε γυρίσει κάθε χωριό, κάθε πόλη. Και είναι μεγάλη χαρά και πρέπει να πω ότι συγκινούμε κιόλας. Γιατί έχω ζήσει 30 χρόνια στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία προσωπικά για μένα να ξαναριζώσω σε κάθε γωνιά της χώρας. Υπάρχει ανταπόκριση, ο κόσμος ακούει το Γιάννη Βαρουφάκη. Η ανταπόκριση είναι συγκινητική και τεράστια. Χθες το βράδυ ήμασταν στην Κόρινθο με 44 βαθμούς Κελσίου σε μια αίθουσα που είχε χαλάσει ο κλιματισμός με 250 θέσεις και είχαμε 400 ανθρώπους μας. Και μείνανε. Μέχρι που κάποιες στιγμές τους λέω δεν μπορώ να το κάνω αυτό σε εσάς, πρέπει να σταματήσουμε. Σήμερα είμαστε στο Βόλο, τώρα είμαστε στη Λαμία, αύριο θα είμαστε στο Μεσολόγιο, μεθαύριο θα είμαστε στον Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η άγρια ομορφιά της δημοκρατίας. Εμείς ο Μέρα 25 τρελαινόμαστε για να κάνουμε διάλογο με τους πολίτες. Σε κάθε μας συγκέντρωση δίνουμε το μικρόφωνο για 2 ώρες στους πολίτες για να γίνει διάλογος για το τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα αύριο το πρωί. Η συζήτηση, αν θέλετε, ή αυτή η ανταλλαγή απόψεων γίνεται απέναντι στον αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25 ή απέναντι στον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Γιατί, τα δύο πρόσωπα είναι το ίδιο. Τα δύο πρόσωπα είναι το ίδιο. Γιατί εγώ υπερασπίζομαι το project, το εγχείρημα του πρώτου πενταμήνου εξαμήνου του 2015. Δεν θα πρέπει να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση αυτό, γιατί μάθαμε το μάθημά μας από τότε. Δύο είναι τα μαθήματα. Πρώτον, ότι ο ελληνισμός χάνει όταν διασπάται το εσωτερικό μέτωπο. Δεν έφταιγε ούτε το Άζιμου, ούτε το Σουέβλου, ούτε κανένας. Αυτούς τους είχαμε. Αυτό που δεν είχαμε ήταν την ενότητα εντός της κυβέρνησης. Και το δεύτερο μάθημα είναι ότι διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει στο Eurogroup για πράγματα που είναι απαραίτητα για την Ελλάδα. Γιατί ακόμα και αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης ευαγγελίζεται, μειώσεις δραστικές των φορολογικών συντελεστών, δεν μπορεί να γίνουν χωρίς ρήξη με τους δανειστές. Οι δανειστές δεν θα του πούνε ποτέ ναι, αλλά ποτέ ναι. Το ίδιο και ο κύριος Τσίπρας. Αυτά που υπόσχεται δεν θα γίνουν χωρίς ρήξη. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο είμαστε ειλικρινείς. Σας κοιτάμε στα μάτια και σας λέμε στη χρεοδουλοπαρικία που βρισκόμαστε, στη φυλακή χρέωση που βρισκόμαστε. Ένα συνεκτικό πρόγραμμα για αλλαγή σε αυτό το τόπο απαιτεί ρήξη με τις πολιτικές των δανειστών. Εμείς δεν θέλουμε ρήξη, σύγκωση, αλλά θα νομοθετήσουμε χωρίς καμία διαπραγμάτευση αυτά που είναι απαραίτητα. Παράδειγμα, θα καταργήσουμε άμεσα την προπληρωμή φόρου των επιχειρήσεων. Δεν θα τους ζητήσουμε άδεια. Αν θέλουν να μας πετάξουν από το ευρώ, επειδή κάναμε το αυτονόητο, κάναμε αυτό που γίνεται και στις δικές τους χώρες. Ας μας πετάξουν από το ευρώ. Δεν γίνεται συνεχώς να ζούμε υπό αυτή την κούφια απειλή ενός Brexit που δεν θα το κάνουν σε τελική ανάλυση. Θα τους κοστίσει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ και σε μια περίοδο που η Ιταλία με τα 2,7 τρισεκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρέος είναι με το ένα πόδι εκτός ευρωζώνης. Δεν υπάρχει να το κάνουν. Να το πω όμως και διαφορετικά. Δεν είναι θέμα μπλόφας εδώ. Και να ξέραμε ότι θα μας πετάξουν από το ευρώ, πάλι θα καταργούσαμε την προπληρωμή φόρου, πάλι θα δημιουργούσαμε δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, πάλι θα δημιουργούσαμε μια αναπτυξιακή τράπεζα και ας μας πετούσαν από το ευρώ. Γιατί το ευρώ, αν το χάσουμε, θα έχει ένα κόστος μεγάλο, αλλά το μεγαλύτερο κόστος, το μέγιστο κόστος, το πιο αποτρόπαιο κόστος, είναι το αφεβιό των παιδιών μας που γίνεται εντός του ευρώ λόγω της σκληρής λιτότητας, λόγω της πώλησης των κόκκινων δανείων, λόγω αυτής της συνεχούς ανατροφοδότησης της κρίσης, της λιτότητας, της κρίσης και της λιτότητας. Άρα να πούμε, υπάρχει λύση, υπάρχει φως στο τούνελ με τις προτάσεις του Μέρα 25. Κοιτάξτε, το σύνθημά μας στο Μέρα είναι ότι αυτή η νύχτα κράτησε πολύ και γι' αυτό δημιουργήσαμε το Μέρα 25. Το δημιουργήσαμε για να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτή την ελπίδα.